ο Θεός τιμώρησε τους σφαγείς του προφήτου προδρόμου. Το τέλος των υπευθύνων και την αποκεφάλιση του Ιωάννου ήταν σκληρό. Ο Ηρώδης έμεινε στην εξουσία έως το 40 μετά Χριστόν. Τι το ήθελε όμως. Η ζωή του ήταν μαρτυρική. Μαστιζόταν αλίπητα από τους δρυμείς ελέγχους της συνειδήσεως. Και εις Μάτιν αγωνίστηκε ο ταλέπορος. Η πονηρή αυτή αλεπού όπως τον ονόμασαν να πνίξει την φωνή της συνειδήσεώς του. Ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα εξορίστηκαν από τον Καλιγούλα στην Γαλλία και αργότερα στην Ισπανία. Εκεί στην εξορία υπέφεραν πάρα πολύ, άσημοι πλέον και άδοξοι, χωρίς ίχνος από καλοπέραση και πολυτέλεια, βρήκαν το αμαρτωλό τέλος τους. Αλλά και η τύχη της Σαλόμης, της μιαράς κόρης και άσεμνης χορεύτριας, που ζήτησε ψυχρά και ανέστητα την κεφαλή του τιμίου προδρόμου επί πίνακη, δεν ήταν καλύτερη. Όπως διηγείται ο Νικηφόρος Κάλιστο Ξανθόπουλος στην εκκλησιαστική ιστορία, η Σαλόμη βρήκε τραγικό τέλος. Τη κόπηκε και αυτή στο κεφάλι. Μια μέρα ενώ περνούσε πάνω από ένα παγωμένο ποταμό για να πάει στην αντίπερα όχθη, ο πάγος σκίστηκε κάτω από τα πόδια της. Το σώμα της βούλιαξε με ορμή προς τα κάτω, σαν να άνοιξε η γη να την καταπιεί. Και στο απότομο αυτό πέσιμο, ενώ το σώμα της βυθίστηκε, το κεφάλι της κρατήθηκε από κοφτερές πλάκες του παγωμένου ποταμού. Ο πάγος, σαν κοφτερό μαχαίρι, έκοψε το κεφάλι της στο λαιμό.